Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπορεί αύριο να μην έχουμε βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα, δηλαδή ο καιρός δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα εκλωθούν αρκετές βροχές, οι οποίες βεβαίως θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, όπω παρατηρούμε, τα συστήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μα διατηρούνται, θα έλεγα, αναλύωτα, καθώ υπάρχει αυτό το βαρομετρικό υψηλό σε όλη την Ανατολική Ευρώπη αλλά και στα βορειοανατολικά Βαλκάνια, όπου αυτό το σύστημα εμποδίζει ουσιαστικά, θα έλεγα, όλα τα χαμηλά αλλά και τα μέτωπα που υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική Μεσόγειο να κινηθούν προ την περιοχή μα. Και έτσι ο καιρό παραμένει αναλύωτο ακόμη και θερμοκρασιακά, με ε, τιμέ γύρω στου 2 περίπου βαθμού πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Μπορούμε να δούμε ότι οι θερμοκρασίε οι οποίε θα επικρατήσουν στην περιοχή μα ε, θα είναι τη τάξη περίπου των 17 με 18 ε, βαθμών, ενώ αντίθετα, αρκετά χαμηλέ θερμοκρασίε θα επικρατήσουν σε όλη την βορειοανατολική Ευρώπη, αλλά και την Ιβυρική Χερσόνησο. Τώρα, στην εξέλιξη του καιρού για την αυριανή ημέρα, στην περιοχή μας θα έχουμε το βαρομετρικό υψηλό το οποίο υπάρχει στην Μαύρη Θάλασσα αλλά και την Ρουμανία. Αυτό λοιπόν θα παραμείνει σχεδόν στάσιμο, ενώ το χαμηλό με το μέτωπο το οποίο υπάρχει στην Κεντρική Μεσόγειο και αυτό παραμένει στάσιμο, οπότε δίνει μόνο τοπικές βροχές σε ένα ε, ε, μεγάλο μέρος της ε, βορειοδυτικής ε, Ιταλίας. Τώρα, στην εξέλιξη του καιρού για την ε, χώρα μας, η αύριο θα έχουμε μερικό παγετό στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή η θερμοκρασία θα πέσει τον ένα βαθμό κάτω από το 0 τις πρωινές ώρες το μεσημέρι, όμως θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρετικά μέγιστη θερμοκρασία η 20 βαθμοί και στα νησιά του Αιγαίου 22 βαθμοί Κελσίου. Θα έχουμε τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μοφόρ και νοτιοανατολική θα είναι στο Ιόνιο με την ίδια περίπου ένταση. Ενώ ε, θα υπάρχει κάποια παροδική μόνο συννεφιά. Τώρα, για την Αττική, ο καιρό θα κυλήσει με τοπικέ νεφώσει κυρίω στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολική στα 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Καβοντόρο τοπικά θα φτάνουν τα 4 με 5 και μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε του 19 βαθμού Κελσίου. Ανάλογη εξέλιξη θα παρουσιάσει ο καιρό και στη Θεσσαλονίκη. Πρωινέ ομίχλε το πρωί, αργότερα ο καιρό θα ανοίξει. Θα υπάρχουν μόνο τοπικέ νεφώσει κυρίω στα ανατολικά τμήματα. Μέγιστη θερμοκρασία 15 βαθμού Κελσίου και η άνεμη μεταβλητή στα 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη τώρα κεντρική και βόρεια Ελλάδα, μόνο παροδικέ νεφώσει, κάπω πιο πυκνέ στι πρωινέ ώρε, όπου θα σημειωθούν και τοπικέ ομίγλε. Η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 16 με 17 περίπου βαθμού στα βόρεια και γύρω στου 19 με 20 στι κεντρικέ περιοχέ, στο Βόλο και στη Λάρισα, αντίστοιχα. Τώρα η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει στα δυτικά και τα νότια, με το υδράργυρο βέβαια να φτάνει τοπικά και του 21 βαθμού στην περιοχή του Αγρινίου. Για την εξέλιξη και την προοπτική του καιρού θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα έχουμε τοπικέ νεφώσει και βροχέ θα εκλωθούν κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι πάντω δεν θα ξεπερνούν τα έξι μποφόρ, θα γυρίσουν μάλιστα και σε νοτιάδε και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, κυρίω ω προ τι μέγιστε τιμέ. Και αυτό γιατί θα έχουμε ένα κλειστό και συνεφιασμένο καιρό. Να δούμε λοιπόν τι ημέρε αναλυτικά μία προ μία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό το οποίο βρίσκεται στη βόρεια Ιταλία αλλά με ένα εκτεταμένο ψυχρό μέτωπο που έρχεται από την περιοχή τη Ανδριατική και στα, ε, στην περιοχή του Μπούτ, στην περιοχή της Ιταλίας, κινείται ανατολικά όλο αυτό το σύστημα από το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα αρχίσει να επηρεάζει τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Κατά τα άλλα, στην περιοχή μας θα έχουμε μόνο παροδικά αυξημένη συννεφιά στην υπηρετική χώρα και οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τοπικά στα ανοιχτά του Ιωνίου θα είναι νοτιοανατολική, θα φτάνουν τα 5 με 6. Από πλευρά θερμοκρασιών θα είμαστε γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και ο Σάββατο όμω το χαμηλό αυτό και όλο το σύστημα γενικότερα κινείται ανατολικότερα. Οπότε το Σάββατο έχουμε αρκετέ βροχέ, όχι μόνο πλέον στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά σε ένα μεγάλο μέρο τη υπηρετική χώρα. Πάντω, χωρί βροχέ θα κυλήσει ο καιρό στα νοτιοανατολικά, δηλαδή στι Κυκλάδε, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώ επίση και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε πολύ καιρό να δεχθούν σημαντικέ βροχέ. Οι άνεμοι πάντω θα είναι νοτιάδε γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 5 με 6 μποφόρ ε, στο Ιόνιο. Ε, τώρα, από ό,τι δείχνω τα τελευταία στοιχεία, την Κυριακή, το όλο το σύστημα αυτό ε, παραμένει σταθερό σχεδόν στην ε, ε, κεντρική Μεσόγειο και κυρίω προ την περιοχή τη Ιταλία. Εξακολουθεί να δίνει κάποιε βροχέ στα δυτικά κυρίως και τα βόρεια τμήματα, όμω στι υπόλοιπε περιοχέ θα έχουμε μόνο τοπικέ διαφώσει και οι βροχέ θα είναι μόνο σποραδικέ. Από πλευρά θερμοκρασία, λόγω των ε, νοτιάδων, οι οποίοι μάλιστα τοπικά θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6 ποφόρ και στο Ιόνιο τα 6 με 7, δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, απλώ θα έχουμε μία μικρή κάμψη τη ε, μέγιστη θερμοκρασία. Τώρα για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο τρίμηνο στην Αττική. Από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, θα έχουμε μόνο παροδική συννεφιά. Μια μικρή πιθανότητα βροχή υπάρχει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν την έχουμε οπτικοποιήσει. Μέγιστη θερμοκρασία η 17 βαθμοί Κελσίου. Ε, για την Θεσσαλονίκη, ανάλογη εξέλιξη του καιρού, βεβαίω ε, στη Θεσσαλονίκη, από τη δείχνουν τα τελευταία στοιχεία την Κυριακή, θα έχουμε κλειστό και συνεφιασμένο και βροχερό καιρό, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά του 12 βαθμού Κελσίου. Και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, όπου δίνονται οδηγίε και μέτρα προστασία για τα μιλοειδή και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου, το οποίο προσβάλλει, όπω ξέρουμε, και τη μιλιά αλλά και την αχλαδιά. Αυτά από μένα, κυρίε και κύριοι. Καλό απόγευμα.